Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Μουσκίδη. Είναι ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλή σας μέρα, κύριε Μουσκίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Δεν ξέρω και αν οι τιμές των ακινήτων, τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση, αν επανέρχονται σε κάποια κανονικότητα ή αν έχουν επηρεαστεί και έχουν μείνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο λόγω και της κατάστασης σαφώς που επικρατεί λόγω του κορονοϊού. Είναι πολύ γρήγορα για να πούμε για συγκεκριμένη τάση τιμών ακόμη, διότι απλώς δεν γίνονται συναλλαγές. Για να καθοριστεί η τιμή πρέπει να υπάρχουν και πράξεις που λέμε στην αγορά. Ναι. Το τι αναμένουμε να συμβεί είναι ότι όταν επανέλθουμε σε πλήρη λειτουργία, διότι αυτή τη στιγμή είναι η πολυλειτουργία αγορά. Mm-hmm. Δεν δουλεύουμε κανονικά. Το χτηματολόγιο λειτουργεί αργά. Τα διάφορα άλλα τμήματα της κυβέρνησης ακόμα τη Δευτέρα άνοιξαν. Mm-hmm. Και ακόμα προσπαθούν να βρουν τα πόδια τους. Άρα αυτή τη στιγμή η αγορά είναι λίγο νεκρή. Τώρα τι αναμένουμε. Σίγουρα η προσφορά, δηλαδή πόσα νέα κινητά θα μπουν στην αγορά, είναι δύσκολο να αλλάξει, διότι σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μισοτέλειο τα κτίρια υποκατασκευή, να τα πούμε. Ναι. Δεν είναι εύκολο κάποιος να σταματήσει να χτίζει μια πολυκατοικία. Όταν είναι μισοτελειωμένη, πρέπει να τελειώσει. Διαφορετικά, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο άχρηστο. Ναι, τώρα, όλοι... σε αυτό κάνουμε μια παρένθεση. Συνήθως, κύριε Μουσκίδη, από τη δική σας εμπειρία, όσοι χτίζουν τις πολυκατοικίες δεν φροντίζουν κάπως να έχουν προπολίσει κάποια από τα διαμερίσματά τους από τα σχέδια που λέμε. Ναι, καλή ερώτηση. Το θέμα είναι ότι επειδή μια πολυκατοικία έχει 10, 12, 14 μονάδες, όταν πουλήσεις μία μονάδα ή δύο μονάδες, είσαι κάπως υποχρεωμένος να την τελειώσεις. Άρα μπορείς σε μια πολυκατοικία των 14 μονάδων να έχεις πουλήσεις 2 ή 3. Άρα πρέπει να την ολοκληρώσεις για να παραδώσεις τα διαμερίσματα που έχεις ήδη προπουλήσει. Mm-hmm. Άρα η προσφορά νέων ακινήτων θα συνεχίσει κανονικά, δηλαδή δεν περιμένω 100% αυτών που θα έρχονται στην αγορά πριν του κορονοϊού, περιμένω το 95%. Μάλιστα. Ένα 5% δεν θα έρθει. Όμως η ζήτηση από την άλλη πλευρά θα αλλάξει άρδιν, διότι πάρα πολλοί κόσμος, πρώτα απ' όλα η ψυχολογία, ναι, και λεφτά να έχει κάποιος, θα πει θα περιμένουμε να δούμε μήπως επανέλθει, μήπως συμβεί οτιδήποτε άλλο. Άρα ο περισσότερος κόσμος που είχε πρόθεση να αγοράσει, ναι, Θα περιμένει λίγο καιρό να δει ότι επανήλθαμε στην κανονικότητα. Ίσως, κύριε Μουσκίδη, να το θεωρήσει και μια ευκαιρία αυτή την περίοδο, που ενδεχομένως αυτό το μούδιασμα της αγοράς να επηρεάζει και τις τιμές, που μπορεί κάπως να χαμηλώσουν. Έχουμε διαβάσει και μια έρευνα του ελεκτικού οίκου Esther Young για τα real estate, για τα κίνητα, το οποίο λέει διάφορα σενάρια, λέει όμως ότι θα επανέλθουν οι τιμές στην κανονικότητά τους, αλλά εξετάζει κάποια σενάρια. Θεωρώ ότι ίσως να είναι και μια καλή περίοδος για να γίνουν αγορές αυτή τη στιγμή. Εσείς τι πιστεύετε? Έχετε δίκιο. Η έρευνα της Ernst & Young βασικά βασίζεται σε τρία πιθανά σενάρια και είναι προθέσεις των διαφόρων παιχτών της αγοράς, αγοραστών, πολιτών κτλ. Σίγουρα κάποιοι πολίτες, είτε αυτά είναι για καινούργια ακίνητα, είτε για μεταχειρισμένα, είτε ακόμα και για γη, για οικόπεδα κλπ., θα νιώσουν την οικονομική πίεση και θα είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα ακίνητα τους σε πιο χαμηλές τιμές. Άρα θα προκύψουν κάποιες ευκαιρίες. Όμως ο μέσος αγοραστής, ιδιαίτερα αυτός που ψάχνει να αγοράσει έναν καλό καινούργιο διαμέρισμα, mm-hmm, να μην περιμένει ότι οι τιμές θα μειωθούν σημαντικά. Μπορεί να μιλούμε για κάποιον 1, 2, 5% διαφορά, διότι το κόστος κατασκευής των καινούργιων είναι αυξημένο, υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις, αυξημένες προδιαγραφές. Και η παράδοση αυτών των ακινήτων θα γίνει με λογικές τιμές. Δεν το βλέπω δηλαδή τα καινούργια διαμερίσματα, καινούργια σπίτια να μειωθούν οι τιμές σημαντικά. Τώρα μιλούμε για μεταχειρισμένα διαμερίσματα σπίτια, πιθανόν εκεί να δούμε περισσότερη μείωση των τιμών. Να πω ότι είναι εκ των νου κάνευ ότι σε μια οικονομία η οποία θα συρρυκνωθεί, mm-hmm, δηλαδή οι προβλέψεις είναι από πλην 5 μέχρι πλην 12, πλην 13, mm-hmm, φαίνεται ότι ίσως κερδίσαμε λίγο το στοίχημα, δεν θα πάμε στο αρνητικό, στο πολύ αρνητικό σενάριο, θα πάμε από τη μέση
και προς το ελαφρώς αρνητικό σενάριο, αλλά αυτό εξυπακούει πάρα πολλοί κόσμος με μειωμένα εισοδήματα. Μιλούμε για ξενοδοχείο υπαλλήλους και ξενοδοχεία και επιχειρήσεις και άτομα. Μιλούμε για πολλές επιχειρήσεις που περιβάλλουν τον τουριστικό τομέα και πολλές άλλες επιχειρήσεις που αντιλαμβάνεστε ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι υπάλληλοι αυτές έχουν μειωμένα εισοδήματα. Αυτοί θα αναβάλουν τις αγορές τους. Επειδή τα ενοίκια είναι ένα συνηθισμένο θέμα που εγείρεται και μάλιστα να πω ότι τα ενοίκια είναι λίγο πιο επίκαιρα. Ναι. Να πούμε ότι και εκεί περιμένουμε κάποιες μειώσεις, διότι όπως μιλούσαμε προηγουμένως για προσφορά και για ζήτηση, η προσφορά είναι η ίδια ή και αυξημένη, διότι μπαίνουν νέα κίνητα στην αγορά. Η ζήτηση μειώθηκε αρκετά απότομα, πολύ για διάφορα λόγια. Ας πούμε οι φοιτητές. Φαίνεται έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια, πιθανόν να γίνουν από ηλεκτρονικά μέσα οι εξετάσεις κλπ. Άρα δεν βλέπουμε τους φοιτητές, ειδικά του εξωτερικού, να επανέρχονται τουλάχιστον για φέτος. Άρα περιμένω κάποια πίεση πάνω στα ενοίκια, ακόμα και σε μικρά υποστατικά που ήταν δισεύρωτα προηγουμένως, τα μονάρια, τα στούντιο, τα διάρια. Άρα και εκεί αναμένουμε κάποια μείωση των τιμών. Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι δεν αναμένουμε μεγάλη μείωση στις τιμές των ακινήτων, των καινούριων πολυκατοικιών και των καινούριων χτισμάτων, ας πούμε. Στα μεταχειρισμένα ενδεχομένως να δούμε κάτι εκεί. Θα δούμε μείωση στις τιμές των ενοικίων, αλλά άμεσα ή το Σεπτέμβριο, ας πούμε, κύριε Μουσκίδη. Θα έλεγα άμεσα, με την πρώτη, με την πλήρη επάνωδο μας σε λειτουργία, εγώ πιστεύω θα δούμε μειωμένα ενοίκια. Μάλιστα, θα δούμε μειωμένα ενοίκια. Τώρα, όσον αφορά τα οικιστικά χτίρια, τα χτίρια που προορίζονταν για γραφεία, εκεί θα αλλάξει η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ή θα ακολουθήσει τους νόμους της αγοράς που μόλις μας είπατε? Ναι, καλή. Τα γραφεία είναι ιδιαίτερη περίπτωση, διότι εάν θα αλλάξει η αγορά με κάποιον τρόπο λόγω του κορονοϊού, είναι ότι πολύ περισσότερος κόσμος, πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι θα εργάζονται από το σπίτι τους στο μέλλον. Mm-hmm. Άρα θα υπάρξει μειωμένη ζήτηση γραφειακού χώρου. Τώρα μιλούμε σε βάθος χρόνου, έτσι, δεν μπορεί να αλλάξουν οι συνήθειες από μια μέρα στην άλλη, αλλά λέω στα 3 με 5 χρόνια από σήμερα, βλέπω τις εταιρείες οι οποίες εδοκιμάσαν αυτή τη μέθοδο. Για κάποιες δουλεύει περισσότερο από άλλες, γιατί είναι η φύση της εργασίας της κάθε επιχείρησης. Άρα, εγώ βλέπω μειωμένη ζήτηση για γραφεία στα επόμενα 3 με 7 χρόνια λόγω της αλλαγής της κουλτούρας μας που δημιουργήθηκε. Όσον αφορά τα καταστήματα, ναι, ξανά, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι ψωνίζει πλέον από το διαδίκτυο και αυτό έγινε, προωθήθηκε τώρα με την πανδημία, και εκεί βλέπω μειωμένη ζήτηση για καταστήματα. Άρα όσον αφορά τα εμπορικά, δηλαδή καταστήματα, γραφεία, ναι, βλέπω μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μια μείωση στη ζήτηση, ενώ για τα οικιστικά δεν βλέπω κάτι ανάλογο. Μάλιστα. Μας λέτε όμως ότι θα υπάρχει μειωμένη ζήτηση, δεν θα υπάρχουν και μειωμένες τιμές όσον αφορά ή το ενοίκιο ή την αγορά σε αυτούς τους τομείς? Δεν το βλέπετε να γίνεται και αυτό? Ναι, βεβαίως. Όταν η ζήτηση είναι λιγότερη, είναι μειωμένη, και ενώ και η προσφορά είναι σχεδόν η ίδια ή το ποσοστό μείωσης της προσφοράς είναι μικρότερο από το ποσοστό μείωσης της ζήτησης, βεβαίως βλέπω μείωση των τιμών. Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε για τους επόμενους 6 μήνες με 12 μήνες όσον αφορά τα οικιστικά. Ξέρετε, τα ακίνητα μια ιδιάζουσα αγορά, διότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός και δύσκολα αλλάζει. Δεν μπορεί να προσθέτεις και να αφαιρείς ακίνητα από την αγορά από τη μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό το είδαμε και την απότομη αύξηση των ενοικίων των περασμένων διετία, διότι η προσφορά ήταν συγκεκριμένη και αυξήθηκε πάρα πολλά η ζήτηση. Όταν η οικονομία ξεκίνησε να αναπτύσσεται του και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, ξεκίνησε ο κόσμος και μετακινήτουν από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή, τότε υπήρξε και αυξημένη ζήτηση. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Υπάρχει μειωμένη ζήτηση, τα ακίνητα, το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στην αγορά είναι συγκεκριμένο. Και να προσθέσω ακόμα και το θέμα των οικειοστασίων, ότι περίπου τα μισά ακίνητα είναι εκτός της αγοράς, διότι δεν τα αφήνουν αυτοί που έχουν τα οικειοστασιακά για να φύγουν.
Άρα έχουμε αυτήν την ιδιάζουσα μορφή της αγοράς που με την παραμικρή αλλαγή της ζήτησης τότε βλέπουμε μια έτσι βίαιη αλλαγή των τιμών. Λέγοντας αυτό, δεν περιμένω βίαιη αλλαγή των ενοικίων, περιμένω μια μικρή προς σημαντική αύξηση. Μάλιστα. Κύριε Μουσκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.